Show. Ο Τζαμόν Γκόρντον στο μεταξύ έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη και αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στο μεγάλο ντέρμπι του Σαββάτου ενάντια στον ΠΑΟΚ. Ο Αμερικάνος δήλωσε πεινασμένος για μπάσκετ, αλλά τόνισε ότι δεν πρέπει να περιμένουν από αυτόν να θυμίζει Σούπερμαν, όπως είπε μετά από απουσία 6 μηνών. Πεινασμένος για μπάσκετ μετά την εξάμηνη αποχή του από την αγωνιστική δράση, δήλωσε ο Τζαμόν Γκόρντον που έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη. Ο Αμερικανός Γκάρτ, που αποτελεί μια σπουδαία προσθήκη στο ρόστερ των Κίτρινων, αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στο Σαββατιάτικο εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Δεν έχω άλλη επιλογή από το να είμαι έτοιμος. Έμεινα εκτός για αρκετό διάστημα, αλλά έκανα προπονήσεις καθημερινά. Νιώθω πεινασμένος, μου έλειψε το μπάσκετ. Είναι η πρώτη φορά που έμεινα τόσο καιρό εκτός παρκέ από τότε που ήμουν 12 ετών. Σίγουρα δεν είναι το καλύτερο παιχνίδι για ντεμπούτο. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει. Ο coach με πιστεύει και εγώ πιστεύω στον εαυτό μου και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν θέλω κάποιος να περιμένει να είμαι Σούπερμαν μετά από απουσία 6 μηνών, αλλά θα δώσω την καρδιά και την ψυχή μου και πιστεύω ότι αυτό θα αρέσει στον κόσμο. Ο 33χρονος παίκτης γνωρίζει και θυμάται αρκετά πράγματα από τη νέα του ομάδα, την οποία αντιμετώπισε αρκετές φορές στο παρελθόν ως παίκτης του Αμαρουσίου και του Ολυμπιακού. Στον Άρη, άλλωστε, αγωνίζονται φίλοι του αλλά και πρώην συμπαίκτες. Το πρώτο που θυμάμαι από τον Άρη είναι ένας αγώνας που χάσαμε με τον Μαρούσι από το τελευταίο σουτ ενός Έλληνα παίκτη, τον οποίο μάρκαρα. Πάντα μου άρεσε αυτό το γήπεδο. Πάντα μου άρεσαν οι φίλαθλοι, οι οποίοι σε γέμιζαν ενθουσιασμό, είτε έπαιζες για τον Άρη, είτε για την αντίπαλη ομάδα. Θυμάμαι τα χαρτάκια που πετούσαν στο παρκέ. Είναι μια ομάδα με μεγάλη παράδοση και υπερηφάνεια. Γνωρίζω τους περισσότερους παίκτες στην ομάδα. Χαίρομαι που ο coach με πίστεψε μετά την εξάμηνη απουσία μου από τα παρκέ. Η θητεία μου στην Ελλάδα είναι κάτι που δεν μπορώ να ξεχάσω. Άλλαξε τη ζωή μου σε πολλούς τομείς. Έχω πολλούς φίλους Έλληνες, ο ατζέντης μου είναι Έλληνας και θυμάμαι τα πάντα από τη χώρα, ακόμα και κάποιες λέξεις. Είμαι χαρούμενος που είμαι στη Θεσσαλονίκη και τον Άρη. Θέλω να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ την ομάδα να πάρει νίκες και να βοηθήσω και τη δική μου καριέρα. Όλοι μου έχουν πει ότι ο Άρης είναι μια καλή ομάδα και πως της λείπουν κάποια κομμάτια του παιχνιδιού, οπότε ελπίζω να βοηθήσω σε αυτό το τομέα να καλυφθούν τα κενά. Είμαι μεγαλύτερος και πιο όριμος τώρα και καταλαβαίνω σε ποια φάση βρίσκεται η ομάδα. Είμαι από την ίδια πόλη με τον Κάμιξ και τον Τζάκσον, ενώ έπαιξα μαζί με τον Τζένκιν στη Γερμανία και για δύο μήνες με τον Τραγκίτσεβιτ στην ΕΦΕΣ. Είναι εύκολο για μένα, παρακολούθησα μερικά παιχνίδια της ομάδας στο YouTube και ξέρω τι χρειάζεται. Είμαι μεγαλύτερος τώρα και δεν είμαι ο παίκτης που θέλει να σκοράρει 30 πόντους, αλλά να κάνει την ομάδα καλύτερη. Θέλω να ευχαριστηθώ τον μπάσκετ.